Την περασμένη Κυριακή, οι πολίτες έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα πως θέλουν την αυτοδιοίκηση ανεξάρτητη, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε πως τα προβλήματα δεν έχουν χρώματα. Τους ευχαριστούμε όλους που έδωσαν την πρωτιά στην αλληλεγγύη και αυτή την Κυριακή θα δώσουν την εμπιστοσύνη τους στον αυτοδιοικητικό μας συνδυασμό για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε το έργο μας τα επόμενα 5 χρόνια. Αυτό είπε χθες το βράδυ ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και επικεφαλής της αλληλεγγύης Απόστολος Τζικώστας από την Κατερίνη. Στο θέμα της όφελης από τα κουνούπια αναφέρθηκε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Γιάννης Ιωαννίδης. Κατηγόρησε τη διοίκηση της περιφέρειας ότι καθυστέρησε τις διαδικασίες. Στην επικοινωνία και τη διαφήμιση αποδείχθηκαν οι δήμονες, αλλά εκεί που έπρεπε να είναι πραγματικά αποτελεσματικοί είναι ανεπαρκείς και απόντες. Καλούμε τους πολίτες να δουν και να αξιολογήσουν το έργο της περιφέρειας μέσα από την αλήθεια και όχι μέσα από την πανάκριβη προεκλογική καμπάνια του κ. Τζικώστα, τονίζει ο κ. Ιωαννίδης. Καλέσμα προς όλους απευθύνει η Σοφία Μαυρίδου εν όψει του κρίσιμου δεύτερου γύρου των περιφερειακών εκλογών. Η πρώτη Κυριακή ήταν μόνο η αρχή. Στις 25 Μαΐου ζητάμε την εμπιστοσύνη σας για να συνεχίσουμε το έργο που ξεκινήσαμε δίπλα στον Απόστολο Τζικώστα. Γιατί στην Πιερία τολμάμε για ένα δυναμικό και ενωτικό αύριο, γιατί στη Μακεδονία όλοι μαζί είμαστε ένα, αναφέρει. Μεγάλη συνάντηση και ενθουσιασμός αυτή το βράδυ στην Καρίτσα. Ο Γιώργος Φαρμάκης ευχαρίστησε τους υποψηφίους τοπικούς και δημοτικούς συμβούλους για το μεγάλο αποτέλεσμα της προηγούμενης Κυριακής. Με τη σειρά τους, οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι δήλωσαν την απόλυτη στήριξη στον επικεφαλής και τόνισαν πως η νικηφόρα πορεία του συνδυασμού ευθύνης ξεκίνησε από την Καρίτσα και θα ολοκληρωθεί με την εκλογή του Γιώργου Φαρμάκη, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του συνδυασμού.